Όντως θα κάνει μια ευγενική διατύπωση. Κανένας δεν πίστευε ότι αυτό το πράγμα θα γίνει. Τι ήταν για Θεσσαλονίκη το μετρό της Θεσσαλονίκης. Αυτά τα πράγματα λοιπόν τα οποία ήταν φαντασιακά στο παρελθόν, πολιτικά συνθήματα που ποτέ δεν έβρισκαν την πραγμάτωσή τους, τώρα τη βρίσκουν. Και τώρα δρομολογούνται με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα. Και εγώ αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι την επόμενη τετραετία, με βάση και το πρόγραμμά μας και με βάση όλα όσα δρομολογήσαμε την πρώτη, γιατί κάποια πράγματα δεν μπορούσαν να έχουν υλοποιηθεί βάσει χρονοδιαγραμμάτων, ειδικά στις υποδομές, σε 4 χρόνια, όταν θα τα δούμε να ξεκινήσουν να υλοποιούνται, πραγματικά θα έχουμε στα χέρια μας μια άλλη χώρα. Δεν θα σας καθυστερήσω άλλο, θα δώσω το λόγο στους επόμενους ομιλητές. Απλώς θα κλείσω ξανά με μια, αν θέλετε, συμβολική σκέψη. Σε σχέση με το δεύτερο σκέλος του γιατί πετύχαμε αυτό το αποτέλεσμα και για ποιο λόγο πρέπει να συνεχίσουμε σε αυτή την πορεία, που έχει να κάνει με την ηγεσία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Γιατί ναι μεν θέλεις πρόγραμμα, ναι μεν θέλεις να ξέρεις τι θα κάνεις π.χ. για τον ΕΦΚΑ, όπου έχεις τα χρήματα το 19 να πληρώσεις όλες τις συντάξεις, αλλά δεν έχεις ιδέα ποιος πρέπει να πάρει ποια σύνταξη, γιατί η προηγούμενη κυβέρνηση δεν ενοποίησε ποτέ τα ταμεία. Ναι μεν έχεις τέτοιο τύπο συγκεκριμένο πρόγραμμα, αλλά στις κρίσεις αυτό που μετράει είναι η ηγέτης. Μετράει αυτό που έλεγε ο Λευτέρης Μενιζέλος, η ψήφος των πολλών, η ικανότητα των ομάδων, αλλά στο τέλος της ημέρας η πνοή του ενός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέδειξε ότι έχει την πνοή του ηγέτη της χώρας. Και ακριβώς γι' αυτό το λόγο αξίζει να ανανεωθεί από τον ελληνικό λαό η εντολή στο πρόσωπό του. Πάμε λοιπόν στις 25 Ιουνίου να το πετύχουμε αυτό όλοι μαζί, για να μπορέσουμε να κάνουμε έφοδο στο μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ.